Τη Δευτέρα όμως αρχίζουν και οι πανελλαδικές υπό τη σκιά της πανδημίας. Η Αδαμαντία Λιόλιο έχει πολύτιμες πληροφορίες για τη διαδικασία φέτος. Αδαμαντία. Σε τελική ευθεία ανήκει, βρίσκονται οι προετοιμασίες για τους περίπου 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν 77.415 θέσεις στα πανεπιστήμια. Οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν τη Δευτέρα με τη σφραγίδα του κορονοϊού και βασικό όπλο τα self-test. Οι υποψήφοι έχουν πραγματοποιήσει το self-test χθες και όσοι έχουν βρεθεί θετικοί έχουν τη δυνατότητα να κάνουν το επιβεβαιωτικό μέχρι την Κυριακή στις 13 του Ιουνίου σε κάποια δημόσια δομή. Τώρα, αναφορικά με την προσέλευση των υποψηφίων, υποχρεούνται λοιπόν να προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα έως στις 8 η ώρα το πρωί, έχοντας μαζί τους την βεβαίωση με το αρνητικό αποτέλεσμα στο τεστ, είτε είναι εκτυπωμένοι από την πλατφόρμα είτε χειρόγραφοι, και υποχρεωτική είναι η χρήση της μάσκας και στον εσωτερικό χώρο του εξεταστικού κέντρου αλλά και στον εξωτερικό. Τώρα, τι θα γίνει, Νίκη, σε περίπτωση που κάποιο υποψήφιος βρεθεί θετικός κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων? Είναι. Υπάρχει δυνατότητα να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις επαναληπτικές τον Σεπτέμβριο, αφού βέβαια συμπληρώσει τις υπεύθυνες δηλώσεις και προσκομίσει το εργαστηριακό αποτέλεσμα με το αρνητικό τεστ. Ενώ οι υποψήφοι στην αίθουσα, στο ίδιο εξεταστικό κέντρο, συνεχίζουν κανονικά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το ίδιο συμβαίνει για στην περίπτωση που κάποιος από τους διαμένοντες στο ίδιο σπίτι με τον υποψήφιο βρεθεί θετικός, τότε ο ίδιος μπορεί να συνεχίσει τις πανελλαδικές εξετάσεις, έχοντας βέβαια πάλι βεβαίωση με το αρνητικό αποτέλεσμα στο τεστ.